Εν αναμονή της κύρωσης από τη Βουλή των Συμβάσεων για την παραχώρηση 4 θαλάσσιων περιοχών σε Ιόνιο και Κρήτη για έρευνες υδρογων ανθράκων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Γιάννης Μπασιάς εξήγησε μιλώντας στον 984 τα επόμενα βήματα. Τώρα μπαίνουμε στην τελική γραμμή και ορίζοντα 7-8 χρόνων, εάν τα κοιτάσματα αποδειχθούν εκμεταλλεύσιμα παντού, το κέρδος, το οικονομικό, θα είναι πολύ μεγάλο. Από την άποψη των εταιριών τώρα, που είναι η άλλη μεριά, τα έξοδα τα οποία θα έχουν αυτοί, εμείς δεν βάζουμε δεκάρα, θα έχουν για τα επόμενα χρόνια, είναι ένα μίνιμουμ όπως ανακοινώθηκε το δελτίο τύπου, γύρω στα 140 εκατομμύρια, αλλά ξέρετε ότι αν οι έρευνες αποδείξουν ότι υπάρχει το ενδιαφέρον που αναμένουμε, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε αυτό το κόστος για την ερευνητική περίοδο επί 3 ή ακόμα και επί 4. Και βέβαια το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα θα υποφεληθεί, διότι σε περίοδο 5, 6, 7 χρόνων των ερευνών θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Θα δημιουργηθούν δομές αναγκαίες, λιμενικές. Θα πρέπει να γίνουν διευρύνσεις σε προβλήτες. Στη διαδικασία την ερευνητική, γιατί σε αυτή θα μπουν οι πολυεθνικοί κόλωσοι τώρα. Δεν έχουμε, ναι. Έτσι. Από τη στιγμή που θα χτυπήσουν, θα τρυπήσουν και βρουν, γιατί υπάρχει και περίπτωση, ναι, να μην βρουν, εσείς μας τα έχετε πει, ναι, και βρουν. Πότε θεωρούν, ποιο είναι το κριτήριο για να θεωρήσουν ότι είναι εκμεταλλεύσιμο για την παραγωγή το εύρημά, ναι, τους. Ποια είναι η ποσότητα δηλαδή. Ναι, ποιες είναι οι ποσότητες. Ναι, ναι. Ήδη από την αρχή υπάρχει μια διαφοροποίηση. Άλλο πράγμα να βρεις αργό και άλλο πράγμα να βρεις αέριο. Το αέριο είναι, θα έλεγα, περισσότερο οικονομικό, με την έννοια ότι ανεβαίνει η ζήτησή του, το αέριο θα παίξει πάρα πολύ μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές, ενώ το πετρέλαιο θα μειωθεί στην πετροχημία αλλά όχι στην ηλεκτροκίνηση κτλ. Η βασική διαφορά ποια είναι, είναι ότι για το αέριο χρειάζονται μεγάλες υποδομές, οπότε η όγκη πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Αναφερόμενο στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ο διδάκτορας από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτη, Σωτήρης Καμενόπουλος, έκανε λόγο για υπερβολές και ακραίες καταστάσεις. Πάμε σε μια κατάσταση τύπου μεσαίωνα, στην οποία όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα τίθεται όχι απλά στο περιθώριο, θα τίθεται στην πυρά.